Φίλοι και φίλες του bodybuilding.gr, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσω για ένα συγκεκριμένο τρόπο που έχω να εκτελέσω τις ασκήσεις μου. Όλοι θα γνωρίζουμε ότι, ή λίγο πολύ θα έχετε ακούσει, ότι πρέπει να φτάνουμε τα σετ μας μέχρι την αποτυχία. Δηλαδή να εκτελούμε ένα αριθμό επαναλήψεων που έχουμε θέσει σαν στόχο και να μην μπορούμε να κάνουμε άλλη επανάληψη με τίποτα. Οι πιο πολλοί αθλητές συνήθως τις δύο τελευταίες επαναλήψεις τις ονομάζουν αναγκαστικές. Δηλαδή φτάνουν στην αποτυχία λίγο πιο πριν, π.χ. αν έχουμε ορίσει 10 επαναλήψεις, κάνουν μέχρι να μπορέσουν να εκτελέσουν τις 8 και τις άλλες δύο τις κάνουν είτε με τη βοήθεια κάποιου παρτενέρ, είτε με ένα μικρό κλέψιμο. Εγώ κάνω ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια μέθοδος που δουλεύω και πορεύομαι αρκετό καιρό. Όσο φτάνω στην αποτυχία, αντί να δημιουργήσω κλέψιμο ή να βάλω παρτενέρ να με βοηθήσει, δυσκολεύω τον εαυτό μου, τις κάνω όλο και πιο γραμμικά και όλο και πιο αργά. Δηλαδή αυτό που έχει την τάση το σώμα μας να κάνει, ό,τι μας λένε τα αισθηκτά μας να κάνουμε, εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Και έτσι λοιπόν, στις τελευταίες κυρίως επαναλήψεις ή στην τελευταία, δημιουργώ μια τεχνητή παύση επίτηδες κατά τη διάρκεια της κίνησης για να δυσκολέψω κι άλλο τον εαυτό μου. Μπορεί να μείνω σε αυτή την παύση μέχρι και 1 και 2 και 3 δευτερόλεπτα και μοιάζει σαν ισομετρική. Και τα δίνω όλα μέχρι να βγει αυτή η επανάληψη. Αν δεν μπορώ μόνος μου, τότε έρχεται κάποιος παρτενέρ κτλ. Ή κάποιο κλέψιμο αφού γίνει αυτή η παύση. Πάμε να δούμε τι εννοώ. Αυτός ο τρόπος εκτέλεσης μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις μυϊκές ομάδες, καλύτερα στις ασκήσεις της απομόνωσης. Αυτό ήτανε, ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Εμείς θα τα ξαναπούμε με κάτι νέο. Φίλοι και φίλοι στο bodybuilding.gr, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στα social media να μου πει τις εντυπώσεις του.